Καλησπέρα σα, κυρίε και κύριοι. Δευτέρα, σήμερα 13 Φεβρουαρίου, και αυτή τη στιγμή ξεκινά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων τη τηλεόραση του Άρτσα Μεφράκη. Να παράσουμε να δούμε τα σημαντικότερα θέματα σε τίτλου. Πώς σχολιάζει τις πρόσφατες πολιτικές εξελίξεις σε Ελλάδα και εξωτερικό ο στρατηγός εν αποστρατεία Ιωάννης Ζούκας. Σχέδιο εκχώρησης δημόσιας γης σε αγρότες. Δείτε επίσης πώς κέρδισε η ΑΕΚ Κομωτινής μετά από δύο παρατάσεις στο τοπικό ντέρμπι του ΟΓΑΣ Κομωτινής μπροστά σε 800 πλέον θεατές στο κλειστό γυμναστήριο Κομωτινής. Να ξεκινήσουμε το κεντρικό δελτίο με την πολιτική επικαιρότητα, με βασικά επιχειρήματα τις μεθολογικές αλχημίες του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και το μαξιλάρι της υπεραπόδοσης στα έσοδα του 2016. Η κυβέρνηση βάζει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με τους δανειστές το χαμήλωμα του ΠΕΗ των πρόσθετων δημοσιονομικών μέτρων για το 2018 και μετά στην περιοχή των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ από 3,6 δισεκατομμύρια ευρώ που ζητούν οι θεσμοί. Στόχος είναι να περιορίσει το εύρος της μείωσης στο αφορολόγητο και συνεπώς την επιβάρηση για τους μισθωτούς, συνταξιούχους και αγρότες και ταυτόχρονα να βγάλει εκτός της νομοθέτησης προληπτικών μέτρων τις περικοπές της συντάξης εντάσσοντέστας στο περίγραμμα του κόφτη με ρήτρα κύρωση σε περίπτωση επίτευξης του στόχου για τα πλεονάσματα μετά το 2018. Στην υλοποίηση των στόχων του προγράμματος και στην επιτάχυνση του ρυθμού εφαρμογής των μεταρρυθμίσεων και ιδιωτικοποιήσεων που έχουν συμφωνηθεί. Αυτό θα διευκολύνει επίσης τη λήψη αποφάσεων για τα μέτρα που θα διασφαλίσουν τη βιωσιμότητα του δημόσιου χρέους και την ένταξη των ελληνικών κρατικών ομολόγων στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Δεν υπάρχει, κυρίες και κύριοι, ορθολογική επιλογή μεταξύ ολοκλήρωσης της αξιολόγησης τώρα ή αργότερα. Αργότερα οι συνθήκες θα είναι πολύ χειρότερες. Στην Αθήνα, όπου θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα και τον Υπουργό Οικονομικών Ευκλήδη Τσακαλώτο, μεταβαίνει την Τετάρτη ο Επίτροπος Οικονομικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Πιέρ Μοσκοβισή. Όπως ανακοίνωσε ο ίδιος ο Επίτροπος τη Δευτέρα από τις Βρυξέλλες, στόχος είναι να βοηθήσει να κλείσει η δεύτερη αξιολόγηση. Σε αυτό το σημείο να ανοίξουμε ένα παράθυρο στην ενημέρωσή σας, ένα πολιτικό παράθυρο. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής έχουν τον στρατηγό εν αποστρατεία, τον κύριο Ιωάννη Ζούκα. Στρατηγέ μου, να σας καλησπέρισω. Δεν ξέρω αν είμαστε έτοιμοι. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο τεχνικό πρόβλημα. Στρατηγέ μου, καλησπέρα. Σας ακούω. Σας ακούω και εγώ καθαρά. Υπήρξε κάποιο τεχνικό πρόβλημα, το κλείσαμε. Να ξεκινήσουμε με τη δεύτερη αξιολόγηση. Από τη μια απομακρύνεται 20 Φεβρουαρίου, από την άλλη έρχονται οι θεσμοί τη Τετάρτη για να κλείσει η αξιολόγηση. Τι πιστεύετε τελικά? Ενώ μέχρι χθες το βράδυ τα πράγματα ήταν ιδιαίτερα δύσκολα και η αβεβαιότητα αρκετά μεγάλη, διότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο από τη μια μεριά έβλεπε ότι το χρέος δεν ήταν βιώσιμο. Ήθελε την νομοθέτηση από τώρα μέτρων τα οποία θα ισχύσουν μετά το 2018. Έβλεπε ότι οι συντάξεις και το αφορολόγητο έπρεπε να μειωθούν. Διαφορετικά δεν θα έμπαινε στο πρόγραμμα. Απ' την άλλη μεριά ερχόταν η Ευρωπαϊκή Ένωση και κυρίως οι Γερμανοί με τους Ολλανδούς, οι οποίοι έλεγαν ότι εάν δεν μπει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στο πρόγραμμα, πάμε για καινούριο πρόγραμμα. Και στο μέσο αυτών υπήρχε η Ελλάδα, η οποία δεν ήταν συνεπής στις υποχρεώσεις που είχε υπογράψει και ανέλαβε, δηλαδή δεν ικανοποίησε όλες τις προϋποθέσεις για την αξιολόγηση, και αντιλαμβάνεστε ότι η αβεβαιότητα ήταν μεγάλη. Φαίνεται όμως ότι από σήμερα το πρωί, από την ώρα δηλαδή που ανακοινώθηκε η έκθεση την οποία έκανε η Κομισιόν για την ελληνική οικονομία και η οποία έκθεση προβλέπει ότι η Ελλάδα έφυγε οριστικά από την ύφεση ήδη για το 2016, παρουσιάζει μια ανάπτυξη περί το 0,7%, του χρόνου θα πάει στο 2,7% και το 2018 προβλέπεται να προσεγγίσει να βρεθεί περί το 3%. Και επιπλέον βλέπουμε μια διάθεση από όλες τις πλευρές συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδος, σήμερα εκπρόσωποι της κυβέρνησης που βγήκαν στα μέσα ενημέρωσης, ενώ μέχρι πριν λίγες μέρες μιλούσαν ότι δεν θα πάρουμε κανένα μέτρο, είναι κόκκινη γραμμή, θα διατηρήσουμε αυτά τα οποία έχουμε υποσχεθεί στον ελληνικό λαό. Σήμερα είδαμε διάθεση κάποιες υποχωρητικής γραμμής.
Αντιπρότεινε στρατηγία. Αντιπρότεινε τις δικές σας προτάσεις η κυβέρνηση με στόχο τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ από τα 3,6 που ζητούν οι θεσμοί. Στην ουσία εκεί είναι η διαφορά. Ήδη διαπιστώνουμε, κύριε Τωτοκότση, με αυτό που επισημάνατε και εσείς και συμφωνώ απόλυτα, ότι υπάρχει διάθεση και από την ελληνική κυβέρνηση να κάνει βήματα πίσω, προτείνοντας κάποια μέτρα, όχι βέβαια στο ύψος που πρότεινε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ή η Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιπλέον, έχουμε δει και κάποιες άλλες κινήσεις και παρεμβάσεις, κυρίως από διεθνείς παράγοντες, να έρθουν οι αξιολογητές την ερχόμενη Τετάρτη και να ξεκινήσει η διαδικασία αξιολόγησης. Δηλαδή, έχουμε μια διαφοροποίηση σήμερα των δεδομένων προς την κατεύθυνση, με υποχώρηση της ελληνικής κυβέρνησης σε κάποια πράγματα που λεπτομερώς θα τα μάθουμε προφανώς στις επόμενες μέρες, αλλά και με κάποια υποχώρηση των θεσμών να επιτευχθεί κάποια συμφωνία. Το τελικό αποτέλεσμα βέβαια θα το δούμε στις 20 του μηνός Φεβρουαρίου που θα γίνει το Eurogroup και που θα έχουμε οριστικές αποφάσεις. Πάντως υπάρχουν ενδείξεις για κάποια θετική έκβαση αυτής της αξιολόγησης, δεν είναι ακόμα όμως απόλυτα βέβαιο το πράγμα. Εάν δε στην άσχημη περίπτωση δεν ολοκληρωθεί η αξιολόγηση όσο γίνεται νωρίτερα και πριν αρχίσουν οι εκλογές στις ευρωπαϊκές χώρες, Ολλανδία 15 Μαρτίου, Γαλλία τον Μάιο, Γερμανία τον Σεπτέμβριο, τα πράγματα θα δυσκολέψουν πάρα πολύ και η ζημιά για την ελληνική οικονομία θα είναι ιδιαίτερα μεγάλη. Ας ελπίζουμε στο καλύτερο, το οποίο θα φανεί, εάν θα είναι καλύτερο, ή πάμε προς άσχημη έκβαση, στις 20 του μηνός που θα έχουμε το Eurogroup. Στρατηγέ μου, πώς κρίνετε τις δηλώσεις του κ. Στουρνάρ, του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, καμπανάκι στην ουσία βάρεσε, να κλείσει άμεσα η αξιολόγηση, ανέφερε, αλλιώς αργότερα αν κλείσει θα είναι πολύ αργά. Ο κ. Στουρνάρας, όπως γνωρίζουμε, είναι διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος και είναι μια ανεξάρτητη αρχή. Ένα πρόσωπο το οποίο δεν δίνει λόγο στην κυβέρνηση, στην αξιωματική αντιπολίτευση, και ο οποίος έχει άμεση άποψη για το πώς κινείται η ελληνική οικονομία. Πέραν δε αυτού έχει και την εμπειρία του Υπουργού Οικονομικών, διότι όπως γνωρίζουμε στο παρελθόν ήταν και Υπουργός Οικονομικών. Δίνω ιδιαίτερη βαρύτητα στις δηλώσεις του κυρίου Στουρνάρα, στηριζόμενος σε τρία πράγματα. Πρώτον, στις γνώσεις που έχει, καθηγητής των οικονομικών και διοικητής τραπέζης. Δεύτερον, στην εμπειρία του και διοικητής τραπέζης και Υπουργός Οικονομικών στο παρελθόν. Και το τρίτο, στο ότι είναι μια ανεξάρτητη αρχή και έχει ελευθερία γνώμης, δεν επηρεάζεται, δεν τον κοστίζει, δεν παίρνει υπόψη του το πολιτικό κόστος ή οτιδήποτε άλλο. Συμφωνώ απόλυτα μαζί του, όπως και θα έλεγα η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων, ότι κάθε καθυστέρηση στην ολοκλήρωση της ευρισκόμενης σε εξέλιξη αξιολόγησης έχει σημαντικό οικονομικό κόστος για την Ελλάδα και προπαντός για τον Έλληνα πολίτη. Επήγει το κλείσιμο της αξιολόγησης, χωρίς βέβαια και να ξεπουληθούμε από την άλλη μεριά στα αιτήματα είτε του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου είτε των Ευρωπαίων. Μάλιστα. Στρατηγία μου, να τελειώσουμε με τα διεθνή με τη γείτονα χώρα συγκεκριμένα. Σε μία ρήξη Αμερικανών, Κούρδων προσβλέπει Τουρκία. Με το διπλό παιχνίδι στη Συρία, να συμπαρασύρει, λένε, τους Αμερικανούς σε μία ρήξη σύγκρουση με τους Κούρδους της Βόρειας Συρίας, επιχείρει πλέον η Άγκυρα, στην προσπάθειά της να δημιουργήσει προκεχωρημένες εστίες τουρκικού ελέγχου βαθιά μέσα στο Συριακό έδαφος. Πώς τα σχολιάζετε όλα αυτά? Οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπως γνωρίζουμε, στα 2003 μπήκαν μέσα στο Ιράκ, ανέτρεψαν τον Σαντάμ Χουσέιν και πριν αποχωρήσουν δημιούργησαν ένα είδος ομοσπονδίες με τρία επιμέρους ομόσπονδα κράτη. Τους Σιίτες στο νότο, τους Σουνίτες περί το κέντρο και τους Κούρδους στο βόρειο Ιράκ. Υπάρχει ο κίνδυνος κατά τους Τούρκους να δημιουργηθεί κάτι παραπλήσιο, δηλαδή κουρδικό μόρφωμα στη Βόρειο Συρία. Και αυτό το στηρίζουν και στο γεγονός ότι μέχρι τώρα οι Ηνωμένες Πολιτείες έδειξαν ότι στηρίζουν τους Κούρδους της Βορείου Συρίας και θέλουν τη δημιουργία ενός μορφώματος ή μια αυτόνομης περιοχής, ομόσπονδο κρατήδιο, πάντως να έχει μια προσωπικότητα κουρδική. Και πριν από λίγες μέρες ανακοινώθηκε και η υλική υποστήριξη του αγώνα του ενόπλου που κάνουν οι Κούρδοι από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Αυτό για τους Τούρκους είναι ό,τι χειρότερο θα μπορούσε να συμβεί, διότι με δεδομένο το ομόσπονδο κρατήδιο στο Βόρειο Ιράκ, αν δημιουργηθεί κάτι παραπλήσιο και στη Βόρειο Συρία, αντιλαμβάνεστε ότι έρχεται η στράτη της Τουρκίας, όπου ο εμφύλιος παραγμός μεταξύ του επίσημου τουρκικού κράτους και των 15 περίπου εκατομμυρίων Κούρδων που ζουν στην νοτιοανατολική Τουρκία θα οδηγήσει και εκεί στη δημιουργία άσχημων καταστάσεων, ενδεχομένως και δημιουργία μορφώματος ή και κρατηδίου των Κούρδων σε βάρος της Τουρκίας. Η Τουρκία αυτή τη στιγμή κάνει έναν έντονο αγώνα να αποφύγει αυτή την κατάσταση και βεβαίως να ανατρέψει την μέχρι τώρα υποστήριξη των Αμερικανών προς τους Κούρδους της Συρίας και δι' αυτού του τρόπου να αποτρέψει και τη δημιουργία κρατικού μορφώματος Κουρδικού στη Βόρειο Συρία. Δεν είμαι απόλυτα σίγουρος αν θα μπορέσει να πετύχει κάτι τέτοιο, όταν μάλιστα η τελευταία υποστήριξη με πολεμικά μέσα των Αμερικανών προς τους Κούρδους της Συρίας έγινε πριν από 10 μέρες περίπου. Μάλιστα. Την ώρα που υπάρχει και το δημοψήφισμα στην Τουρκία, βέβαια, για τις υπερεξουσίες του Ταγίπ Ερντογάν στις 16 Απριλίου. Είναι γεγονός ότι αυτή τη στιγμή η Τουρκία βρίσκεται σε μια δύσκολη κατάσταση πέραν των άλλων και διότι είναι σε εξέλιξη η διαδικασία που θα μεταφέρει την Τουρκία από την προεδρευμένη δημοκρατία που ζει σήμερα στην προεδρική δημοκρατία. Ήδη ο Ερντογάν, για να το εξασφαλίσει αυτό, επειδή δεν έχει την απαιτούμενη πλειοψηφία στη Βουλή για μια τέτοια σημαντική τροποποίηση, επικαλέστηκε το Εθνικιστικό Κόμμα της Τουρκίας, το οποίο το τροφοδότησε με απόψεις εθνικιστικές, όπως αυτά που μίλησε για τα σύνορα της καρδιάς του, για το τι, πόσο αδικήθηκε από τη συνθήκη της Λοζάνης, το ότι πριν από τη συνθήκη της Λοζάνης είχε εδάφη τα οποία επεκτείνονταν από τη Μέση Ανατολή μέχρι και τα Βαλκάνια και ούτω καθεξής. Διαπιστώθηκε ότι το Εθνικιστικό Κόμμα, ακούοντας όλα αυτά, ενέδωσε στον Ερντογάν και ήδη ψήφισε στο Κοινοβούλιο αυτή τη τροποποίηση. Δεν μπορεί όμως να γίνει τροποποίηση του να ολοκληρωθεί η τροποποίηση του Συντάγματος χωρίς το δημοψήφισμα, το οποίο προσδιορίστηκε ήδη για τις 16 του ερχόμενου Απριλίου. Για να μπορέσει να πάρει την πλειοψηφία ο Ερντογάν εκεί, χρειάζεται όχι μόνο τους Κούρδους του Κοινοβουλίου, αλλά και τους Κούρδους στη λαϊκή βάση. Και φαίνεται ότι τροφοδοτεί αυτή τη στιγμή τον κουρδικό πληθυσμό της Τουρκίας, τον εθνικιστικό πληθυσμό της Τουρκίας, τους οπαδούς του Εθνικιστικού Κόμματος, με τέτοιες διαδόσεις, με τέτοιες επιδιώξεις, με τέτοιους σκοπούς, ώστε να εξασφαλίσει την ψήφο τους. Σίγουρα δηλαδή, μέσα στους σκοπούς των όσων λέει των όσων θεμάτων εγείρει ο Ερντογάν εθνικιστικού περιεχομένου, κυρίαρχο στόχος είναι να εξασφαλίσει στις 16 Απριλίου την υποστήριξη και των εθνικιστών, προκειμένου να πετύχει το μεγάλο του όραμα, δηλαδή να γίνει πρόεδρος τουρκικής δημοκρατίας χωρίς μάλιστα πρωθυπουργό. Έτσι προβλέπεται το υποδιαμόρφωση σύνταγμα στην Τουρκία, και να γίνει ένας καινούργιος σουλτάνος μέχρι το 2029. Μάλιστα. Στρατηγέ μου, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλό σας βράδυ. Καλό βράδυ, κύριε Τότοκοτσι. Να συνεχίσουμε, να αλλάξουμε θέμα, να πάμε στην παρουσίαση του βιβλίου του πρώην Υπουργού και Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο νούμερο τόπου του Ευρυπίδη, του Στυλιανίδη Θράκη, το επόμενο βήμα. Το Art Channel Thrakis βρίσκεται στη Λάρνακα της Κύπρου, εκεί όπου γίνεται η παρουσίαση. Να περάσουμε λοιπόν να δούμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα. Στόχο των διεθνών συμφερόντων, αλλά και η ακριτική λεβενδιά που τις κρατά όρθιες, τις συνέχει και τις ενώνει. Όταν η Κύπρος βίωσε την παράνομη εισβολή και κατοχή, η Θράκη πρώτη άπλωσε το αδελφικό χέρι, στέλνοντας τα παιδιά της να πολεμήσουν και να δώσουν τη ζωή τους εδώ. Φιλοξενώντας τους πρόσφυγες και ανοίγοντας τις πόρτες του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου για υποτρόφους από τα κατεχόμενα που διέπρεψαν. Σήμερα, που η Μεγαλόνησος αναζητά το βηματικό για μια δίκαιη και βιώσιμη λύση, έχοντας βγει από την οικονομική κρίση, η Θράκη αγωνιά για το μέλλον της. Βλέπει τη δημογραφική της απογύμνωση και την ραγδαία ανατροπή της πληθυσμιακής ισορροπίας μεταξύ χριστιανών και μουσουλμάνων.
Μια ανατροπή που υπονομεύει τη δίκαιη και ισόρροπη κοινοβουλευτική και αυτοδιοικητική της εκπροσώπηση, που ανοίγει απαράδεκτες ορέξεις στον νεοοθωμανικό αναθεωρητισμό του Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος με θράσος αμφισβητεί τη συνθήκη της Λοζάνης, που κλονίζει το μοντέλο της ανοιχτής δημοκρατικής κοινωνίας που όλοι μαζί εκεί οικοδομήσαμε και αφήνει αναξιοποίητα τα φυσικά και επίκτητα γεωστρατηγικά της πλεονεκτήματα ως πύλης, αλλά και ως γέφυρας Ευρώπης προς την Ανατολή. Αυτή η αγωνία αλλά και η πίστη στις δυνατότητες της ιδιαίτερης μου πατρίδας της Θράκης με φέρνει, κυρίες και κύριοι, σήμερα ανάμεσά σας με την πεποίθηση ότι δεν θα μπορούσα να βρω πιο κατάλληλο και πιο αλληλέγγυο ακροατήριο προκειμένου να ενημερώσω, να προβληματίσω, να προτείνω και κυρίως να αφυπνίσω από το βασανισμένο αλλά ικανό, περήφανο και όρθιο ελληνισμό της Κύπρου. Θέλω γι' αυτό να ευχαριστήσω τον πρόεδρο της Βουλής της Κύπρου και καλό φίλο Δημήτριο Σιλούρη για την ευαισθησία και το ενδιαφέρον του να θέσει υπό την αιγίδα του την σημερινή εκδήλωση, δίνοντάς της βάρος και λάμψη. Είναι ενδιαφέρον να δει κάποιος την προσέγγιση του όλου θέματος από κάποιον ο οποίος φέρει, η οικογένειά του φέρει, τα βιώματα της προσφυγίας. Το επιτήθητο έρχεται από τις 40 θρησίες της αναθεωρητικής τράπεζας, όπου μετά από τις συνθήκες του Λοζάνης του 1922 και με την ανταλλαγή των πληθυσμών, η οικογένειά του κατέληξε την παραγωγική αιστεία για να μεταβεί από την άλλη πλευρά του έργου στην Ελληνική Τράπεζα. Άρα λοιπόν, για τον Ευρυπίδη στην Ιαννίδη, η προσφυγιά δεν είναι απλά ένα κεφάλαιο της ιστορίας το οποίο διδάσκεται στο σχολείο. Είναι ένα κομμάτι της ζωής της οικογένειάς του, είναι κάτι το οποίο η οικογένειά του το έχει βιώσει, είναι κάτι το οποίο έχει αφήσει βαθιά σημάδια μέσα του, γιατί η οικογένειά του έχει προσφυγήσει. Και βεβαίως η παρουσία του Ευρυπίδη είναι σημαντική για την Κύπρο, υπό την έννοια του ότι και στην Κύπρο ο ελληνισμός έχει υποστεί πριν από μερικές δεκαετίες την προσφυγιά και τον ξεριζωμό. Και αυτό είναι κάτι το οποίο προσφέρει ιδιαίτερη σημασία. Καθώς επίσης και το γεγονός ότι η Θράκη και η Κύπρος βρίσκονται στα δύο άκρα του τόξου, το οποίο περιβάλλει την Ελλάδα, την Τουρκία, αλλά όπως αναφέρω και πριν από λίγο, είναι τόσο μακριά αλλά και τόσο κοντά ακριβώς λόγω πάρα πολλών κοινών στοιχείων τα οποία υπάρχουν. Κάποια αφιερώματα από τις τουριστικές εξορμήσεις στα αξιοθέατα της περιοχής. Τις παραμονές των εκλογών του Μαΐου του 2012 με προσκάλεσε ο συγγραφέας να τον συνοδεύσω ως παρατηρητής σε μέρος από τις περιοδίες του στον ομόλογό της. Αυτό που έζησα τις ελάχιστες μέρες που κατάφερα να βρεθώ σε αυτόν τον τόπο θα έπρεπε να το ζήσουν όλοι όσοι κρατούν στα χέρια τους τις τύχες της πατρίδας μας πριν πάρουν αποφάσεις για να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα του λαού της Θράκης. Παρακολούθησα από κοντά την κοινωνία και την δεξιοτεχνική ισορροπία που κρατούσε ο Ευρυπίδης Τηλιανίδης ανάμεσα στις διαφορετικές πολιτισμικές, θρησκευτικές και εθνοτικές ομάδες, χριστιανοί, τουρκογενείς μουσουλμάνοι, κομμάτι, αθήγανοι, παλινοστούντες ομογενείς από την πρώην Σοβιετική Ένωση, Αρμένοι. Θαύμασα τον αγώνα του να αποτρέπει ξενοχήμητες παρεμβάσεις χειραγώγησης του μειονοτικού αντιλογικού σώματος, την αγωνία που να καταλαγιάζει και επικίνδυνους εθνικισμούς, την επιμονή που υπερασπίζεται τις αξίες της ανοιχτής κοινωνίας που κατάφερε στη Θράκη να μετατρέψει τη διαφορετικότητα από μειονέκτημα σε πλεονέκτημα και τον άλλο σεβασμό και τη δημιουργική συμβίωση χριστιανών και μουσουλμάνων σε δύναμη για το μέλλον της περιοχής. Η απόφαση του συγγραφέα να προβεί σε αυτή τη δημόσια κατάκτηση στοιχείων, γνώσεων και εμπειριών, να κάνει αυτοκριτική αλλά και να ασκήσει σκληρή κριτική σε όσους είναι υπεύθυνοι για την κατάσταση στην περιοχή, να αναδείξει θετικές πολιτικές που δίληφθηκαν μέσα από την εθνική συνεννόηση, αλλά και λάθη που προήλθαν από τη φαυλότητα του Εθνικού Κέντρου, την αδιαφορία του ή διχαστικούς μικροκομματισμούς, να καταθέσει τέλος προτάσεις που καθιστούν τη Θράκη ιδανικό επενδυτικό προορισμό και πρότυπο ανοιχτής κοινωνίας, είναι κάτι που δεν θα μπορούσαμε να το προσπεράσουμε αδιάφορα. Γι' αυτό και αναλάβαμε με ενθουσιασμό, πίστη και ευθύνη
να εκδώσουμε το συγκεκριμένο σύγγραμμα, το οποίο είδαμε να επαληθεύεται σε πολλές του εκτιμήσεις και προβλέψεις, προτού καλά-καλά φτάσει στο υπογραφείο. Πιστεύω ακράδαντα ότι η έκδοση αυτή είναι ένα χρήσιμο εργαλείο που θα μπορούσε να αξιοποιηθεί από όλα τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, στρατιωτικές σχολές, διπλωματική ακαδημία και επιχειρηματικούς φορείς, προκειμένου να ενημερωθούν οι Έλληνες για την πραγματική εικόνα της στρατιώτικης κοινωνίας, την ελληνική μειονοτική πολιτική, την ξένη παρεμβατικότητα, αλλά και τις αναπτυξιακές δυνατότητες της εκπαιδευτικής Ελλάδας. Όταν στο ιστορικό κτίριο του στην αίθουσα τελετών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου των Αθηνών παρουσιαζόταν το βιβλίο του αγαπητού μας συμπολίτη κ. Σιλιανίδη και το ευχόταν όπως εδώ οι προλαλήσαντες να είναι καλοτάξιδο. Δεν φανταζόμουν, κύριε Υπουργέ, ότι θα έρθουμε στην Κύπρο να το παρουσιάσουμε. Εσείς βέβαια θα το είχατε στο νου σας. Όμως, εγώ δεν το φανταζόμουν. Όμως, όταν προ λίγων ημερών το κουβεντιάσαμε και δέχτηκα την μεγάλη αυτή τιμητική πρόσκληση και ημών και του Προέδρου αλλά και του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου, δεν έχασα την ευκαιρία να έρθω στην Κύπρο, σε αυτόν τον ευλογημένο τόπο, να συναντήσω τα τίμια πρόσωπά σας, αλλά και να βρεθώ κοντά στον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου και συνεργαζόμενος και συμπνευματιζόμενος μαζί του να διδαχθώ πολλά από τη σοφία του και την εξυπνάδα του. Επιτρέψτε μου. Και ήρθα εξ όλης ψυχής και καρδίας σε αυτόν τον τόπο τον ευλογημένο, σε αυτόν τον τόπο που γέννησε αγίους αλλά και ήρωες. Και μάλιστα εδώ ο τόπος μοσχοβολά αγιότητα και ηρωισμό. Εδώ που παλικάρια όπως οι φοιτητές μας και οι φοιτήτριές μας έδιναν τον δικό τους αγώνα και πηγαίναν στη θυσία χωρίς να κλείνουν τα μάτια τους, αλλά ψάλλοντας τον εθνικό μας ήλιο. Φαίνεται πολύ μακριά, αλλά είναι πάρα πολύ κοντά και μας βοηθά σε αυτό στην εισαγωγή, στην πρώτη αντίληψη που έχουμε στο καινούριο έργο, βιβλίο του κ. Σιλιανίδη από τα λόγια και τα βήματα που σε φέρει. Εγώ είμαι ο τόπος σου. Ίσως να μην είμαι κανείς, αλλά μπορώ να γίνω αυτό που θέλεις. Και εμείς εδώ είμαστε πολύ ευαίσθητοι και γνωρίζουμε ότι ο άνθρωπος είναι ο τόπος. Και όταν ο άνθρωπος απουσιάζει, ο τόπος είναι έρημος, κυριολεκτικά γέρημος. Συμφωνώ μαζί με τον κύριο Σιλιανίδη και είμαι βέβαιος, μαζί με τους επέμβους και τα συγχαρητήριά μας, ότι πρέπει να γίνει η Θράκη και σύνδεσμος δι παράλληλη με την Κύπρο μας, πραγματικά από ασπίδα σε δόρυ και από πύλη σε γέφυρα ενημότητας, συνεργασίας της ευρύτερης περιοχής. Να πάμε τώρα σε ένα ρεπορτάζ που αφορά τους αγρότες. Σάρκα και οστά παίρνει το αγροτικό ΤΑΙΠΕΔ για τη διαχείριση της γεωργικής γης, προκειμένου να αξιοποιηθούν ανεκμετάλλευτες αλλά και καταπατημένες δημόσιες εκτάσεις, ενώ στο χαρτοφυλάκιο της ΔΙΑΓΕΠ που συστάθηκε για αυτόν τον σκοπό περιέρχονται ήδη όλα τα ακίνητα και ο εξοπλισμός των υποεκαθάρισης συνεταιρισμών. Στόχος της ηγεσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης είναι η περιουσία να αξιοποιηθεί για τη στήριξη της αγροτικής δραστηριότητας και να δίδεται με μακροχρόνια νοικίες στο πλαίσιο σχεδίων βελτίωσης ή για παραγωγή ζωοτροφών ώστε να μειωθεί το υψηλό κόστος παραγωγής της ελληνικής κτηνοτροφίας. Το σχέδιο προβλέπει την ενοικίαση αγροτικών εκτάσεων και ακινεί τον έναντι μισθώματος που θα προκύπτει σε συνάρτηση με την οικονομική απόδοση των καλλιεργειών ή των γεωργικών μονάδων ώστε να είναι βιώσιμες, ενώ προτεραιότητα θα έχουν οι ομάδες παραγωγών και θα ακολουθούν σε σειρά οι κατ' επάγγελμα αγρότες, οι νέοι αγρότες και οι ιδιώτες με νότατο όριο ηλικίας στα 55 έτη.
βασικό κριτήριο για την επιλογή θα αποτελέσει η τοπιότητα. Οι ομάδες παραγωγών ή οι αγρότες που θα κάνουν αίτηση για ενοικίες αγροτικής έκτασης θα πρέπει να ανήκουν στους όμορους Δήμους. Επιπρόσθετο ρόλο στη τελική επιλογή την ευθύνη για την οποία θα έχει Επιτροπή Εμπειρογνωμών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης θα παίζουν η ηλικιακή σύνθεση της ομάδας παραγωγών, ο βαθμός εμπειρίας και η πληρότητα του επενδυτικού σχεδίου. Επιπλέον, εξετάζεται η παραγωγή που εντάσσονται στα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης, όπως είναι τα επικείμενα σχέδια βελτίωσης, να μπορούν να αποκτήσουν εκτάσεις είτε προς άμεση εκμετάλλευση για τη στήριξη του επενδυτικού του σχεδίου, είτε ακόμη με σκοπό οι εκτάσεις αυτές να αποτελέσουν εγγυήσεις για περαιτέρω χρηματοδότηση των επενδύσεων τους. Οι ενδιαφερόμενοι θα συμμετέχουν υποχρεωτικά σε ταχύρυθμα σεμινάρια εκπαίδευση που θα οργανώνει ο ΕΛΓΟ, ενώ το τμήμα τη μακροχρόνια μίσου θα αναπροσαρμόζεται με βάση τι επιδόσει των καλλιεργούμενων εκτάσεων. Όσο αυξάνονται οι επιδόσει, τόσο θα μειώνουν τα μισθώματα, έτσι ώστε οι κάτοχοι των εκτάσεων έχουν κίνητρο για την καλύτερη δυνατή αξιοποίησή του. Με κανονισμούς που θα καταρτίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΙΑΚΕΠ και θα εγκρίνονται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, θα καθορίζονται οι όροι και οι διαδικασίες ανάθεσης μελετών και εκτέλεσης έργων και εργασιών, προμηθειών, αγορών ακινήτων, ανταλλαγών και πωλήσεων κινητών και ακινήτων, μισθώσεων, εκμισθώσεων, παραχωρήσεων χρήσης και κάθε άλλο εμπράγματος δικαιώματος σε περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας. Με τη διάλυση των συνεταιρισμών, πολλά ακίνητα είναι πλέον εγκαταλειμμένα και ρημάζουν. Στη λίστα έχουν συμπεριληφθεί τα ακίνητα και εξοπλισμό συνεταιρισμών που έχουν πτωχεύσει. Παραδείγματος χάρη Λάρισα, Καρδίτσα και Ροδόπη. Από την καταγραφή της περιουσίας, τα στοιχεία καταδεικνύουν κυριότητα σε περισσότερα από 640.000 στρέμματα αγροτικών εκτάσεων, 25.000 στρέμματα δασικών και χορτολιβαδικών εκτάσεων. Παράλληλα, σύμφωνα με στοιχεία που έχει το Υπουργείο στη διάθεσή του, υπάρχουν περί 450.000 στρέμματα καταπατημένες εκτάσεις του δημοσίου, για τα οποία θα αναζητηθεί λύση με την νομιμοποίησή τους έναντι τιμήματος και 2.500 στρέμματα αστικών οικοπαίδων που θα παρακολουθούν προς αξιοποίηση του ΤΑΙΠΕΔ. Η αξιοποίηση της περιουσίας για τη στήριξη της αγροτικής δραστηριότητας θα βασίζεται σε τρεις πυλώνες. Εχώρηση γεωργικών εκτάσεων με μακροχρόνια ενοικίαση στο πλαίσιο σχεδίων βελτίωσης. Εγγύηση για τραπεζική μόχλευση, διαδικασία ανάληψης χρέους με σκοπό την έναρξη, συνέχιση ή επέκταση μιας επιχειρηματικής δραστηριότητας και χρηματοδότηση επενδύσεων στον αγροτικό τομέα. Λύση με νομιμοποίηση καταπατημένων εκτάσεων αποφέροντας έσοδα στο δημόσιο. Τα αγροδιατροφικά προϊόντα διατήρησαν το 2016 τη δυναμική των εξαγωγών που για δεύτερη κατά σειρά χρόνο κατέγραψαν ρεκόρ. Μάλιστα, η διεύρυνση της επίδοσης των 18,36 δισεκατομμύριων ευρώ το 2015 στα 18,59 δισεκατομμύρια ευρώ πέρυσι κατέστη εφικτή παρά τις πιέσεις που επανεμφανίστηκαν τον περασμένο Δεκέμβριο σε ορισμένους κλάδους. Τα τελευταία χρόνια τα αγροτικά προϊόντα κερδίζουν σταθερά έδαφος στις ξένες αγορές, καταγράφοντας σημαντικές εξαγωγικές ή παραγωγικές επιδόσεις. Το περασμένο Δεκέμβριο η συνολική αξία των εξαγωγών αυξήθηκε κατά 3% στα 2,3 δισεκατομμύρια ευρώ έντι 2,23 δισεκατομμυρίων του Δεκεμβρίου του 2015. Εξαιρεμένων των πετρελοειδών προκύπτουν ανακοπή του θετικού σερί επί 5 μήνες και μείωση της τάξης του 5%. Σε επίπεδο έτους, η συνολική αξία των εξαγωγών του 2016 διαμορφώθηκε στα 25,40 δισεκατομμύρια ευρώ από 25,87 δισεκατομμύρια του 2015, υποχωρώντας κατά 1,8% εξαιτίας κυρίως των διακυμάνσεων στις διεθνείς τιμές των πετρελοειδών. Χωρίς τα πετρελοειδή, προκύπτει αύξηση εξαγωγών κατά 1,2% ή κατά 225,5 εκατομμύρια ευρώ. Στο δεκάμενο του 2016, οι συνολικές εξαγωγές στις χώρες αυξήθηκαν κατά 1,8% προς τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ αντίθετα μειώθηκαν κατά 6,1% προς τις τρίτες χώρες, διαμορφώνοντας σύνδεση συμμετοχής σε επίπεδα 56,2% υπέρ των κρατών μελών. Εξαιρεμένων των πετρελαιοειδών, οι ελληνικές εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 4,4% προς τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ μειώθηκαν κατά 4,8% προς τις τρίτες χώρες, αντανακλώντας σε ένα σημαντικό βαθμό και την πορεία της ισοτιμίας του ευρώ έναντι του δολάριου. Στο σημείο αυτό, να ανοίξουμε ακόμα ένα παράθυρο στην ενημέρωσή σας. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής έχουμε τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κομωτινής, τον κύριο Νότι Χαραλαμπίδη. Κύριε Χαραλαμπίδη, να σας καλησπέρισω. Καλησπέρα, κύριε Τζογκότση. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές. Να είστε καλά. Ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Ποια θέματα ξεχώρισαν? Μόλις ολοκληρώθηκε, ναι. Ποια θέματα ξεχώρισαν? Ως επιτοπλίστων ήταν διαχειριστικά τα περισσότερα θέματα. Είχαμε γύρω στα 19 θέματα. Τα δύο εγώ που θεωρώ ότι έχουν κάποιο πολιτικό ενδιαφέρον. Και το πρώτο είναι το ένα ψήφισμα που εκδόθηκε εκτός ημερησίας. Ήταν ένα ομόφωνο ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά στο γεγονός ότι προωθείται η κατάργηση του αστυνομικού τμήματος Νέας Καλλίστης. Ξέρετε ότι το ΑΤΑΦ της Νέας Καλλίστης είναι το μοναδικό αστυνομικό τμήμα εν λειτουργία του πρώην Δήμου Εγείρου. Και δεδομένου ότι οι συνθήκες έχουν αλλάξει το τελευταίο διάστημα, με την έννοια ότι δεχόμαστε το μεγάλο τουριστικό όγκο στην περιοχή, κυρίως του Φαναρίου, θεωρούμε ότι είναι αναγκαία όχι μόνο η μη κατάργησή του, αλλά η ενίσχυσή του για την καλύτερη αστυνόμευση των περιοχών. Ή σε κάθε περίπτωση θα μπορούσε να γίνει επανασύσταση του ΑΤΑΦ στην έδρα του Δήμου Εγείρου. Αυτό ήταν το ομόφωνο ψήφισμα, το οποίο θα το προωθήσουμε στην κεντρική διοίκηση και ελπίζουμε να έχουμε κάποιο αποτέλεσμα. Κάποιο άλλο το άλλο
άπιο το άλλο θέμα, τα υπόλοιπα ήταν διαχειριστικά θέματα. Ένα που έχει, θα έλεγα, κάποιο ενδιαφέρον είναι η τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος του 2017, που αφορά ουσιαστικά στην αύξηση του προϋπολογισμού των τεχνικών έργων του Δήμου και κυρίως στις συντηρήσεις κτηρίων, στις παιδικών χαρών και στις συντηρήσεις των σχολείων, αλλά και της ιστορικής ουσοπίας. Αυτά νομίζω ήταν τα πιο ενδιαφέροντα. Μάλιστα. Κύριε Καραμπίνα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό σας βράδυ. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πιδοκότση. Καληνύχτα. Να αλλάξουμε θέμα τώρα. Στο τελικό στάδιο βρίσκεται το έργο της διάνοιξης στην ανατολική έξοδο της Κομωτινής, που θα συνδέει το δρόμο από το Κάλχα προς βιομηχανική περιοχή Κεροδίτη και την έξοδο με την Εγνατία Οδό. Υπολογίζεται ότι μέχρι αρχές Μαρτίου το έργο θα έχει ολοκληρωθεί για να δοθεί ο δρόμος στην κυκλοφορία. Το έργο της διάνοιξης στην ανατολική έξοδο της Κομωτινής, που θα συνδέει το δρόμο από Κάλχα προς Βιπέ και Ροδίτη και την έξοδο με την Εγνατία Οδό, βρίσκεται στο τελικό στάδιο. Ήδη ασφαλτοστρώθηκε ο δρόμος, ενώ μένουν οι ηλεκτρολογικές εργασίες για να τεθούν σε λειτουργία και οι φωτεινοί σηματοδότες και να δοθεί έτσι στην κυκλοφορία. Υπολογίζεται ότι μέχρι αρχές Μαρτίου το έργο θα έχει ολοκληρωθεί για να δοθεί ο δρόμος στην κυκλοφορία. Μάλιστα, να πάμε τώρα σε μια αστυνομική είδηση. Εξιχνιάστηκε από το αστυνομικό τμήμα της Χρυσούπολης κλοπή από οικία που διαπράχθηκε στις 11 Φεβρουαρίου το πρωί σε χωριό της Καβάλας. Εξηγιάστηκε ύστερα από τις έρευνες των αστυνομικών του αστυνομικού τμήματος Χρυσούπολης της Διεύθυνσης Αστυνομίας Καβάλας, κλοπή από οικία που διαπράχθηκε στις 11 Φεβρουαρίου το πρωί σε χωριό της Καβάλας. Συλλήφθησαν το μεσημέρι της ίδιας μέρας στην Εθνική Όδο Καβάλας Ξάνθης τρεις συμμεδαπή ηλικίας 30, 26 και 21 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή. Αναλυτικότερα, οι αστυνομικοί συνέλαβαν τους τρεις δράστες, διότι όπως προέκυψε το πρωί της 11ης Φεβρουαρίου, μετέβησαν με γιο ταχύ αυτοκίνητο στη Γραβούνα Καβάλας και αφαίρεσαν από αύριο χώρο οικίας τέσσερις μπαταρίες γιο ταχύ φορτηγών αυτοκινήτων, ώστε στη συνέχεια επιβιβάστηκαν στο όχημά τους και διάφηκαν προς άγνωστη κατεύθυνση. Στο πλαίσιο των ερευνών βρέθηκαν οι αφαιρεθείς μπαταρίες, οι οποίες κατασχέθηκαν και αποδόθηκαν στον ιδιοκτήτη τους. Κατασχέθηκε επίσης το όχημα των δραστών. Σημειώνεται ότι ο 29χρονος έχει απασχολήσει κατά το παρελθόν σε αστυνομικές αρχές για κλοπές. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην κυρία Εισαγγελέα Πρωτοδικών Καβάλας, ενώ την προανάξει ενεργεί το αστυνομικό τμήμα Χρυσούπολης Καβάλας. Να πάμε τώρα στις Σέρρες να δούμε το ρεπορτάζ που αφορά το κρούσμα μηνυκίτιδας σε 9χρονο κοριτσάκι. Το καμπανάκι του κινδύνου χτυπά το κρούσμα μηνυκίτιδας σε 9χρονο κοριτσάκι, το οποίο και νοσηλεύεται. Το 9χρονο κορίτσι διαγνώστηκε την Κυριακή με μικροβιακή μηνυκίτιδα, αρχικά στο νοσοκομείο των Σερών, ωστόσο κρίθηκε αναγκαίο το παιδί να μεταφερθεί στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Όντως, από χθες εγώ έχω ενημερωθεί, υπήρξε ένα κρούσμα μηνυκίτιδας στις Σέρες και συγκεκριμένα στην περιοχή της Κερκίνης, έτσι, το οποίο προσκομίστηκε το παιδάκι με συμπτώματα χθες το πρωί, την Κυριακή το πρωί στο νοσοκομείο Σερών. Διαγνώστηκε με τις πρώτες εξετάσεις που γίνανε ότι πρόκειται όντως για μικροβιακή μηνυγκίτιδα και το παιδάκι κατευθύνθηκε στη Θεσσαλονίκη. Νομίζω τώρα νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο. Σήμερα το πρωί, εγώ το έμαθα χθες το βράδυ αργά, σήμερα το πρωί έκανα κάποιες ενέργειες τόσο με το νοσοκομείο Σερών, όσο με τη Θεσσαλονίκη, όσο και με το Κελπνό στην Αθήνα. Μιλήσαμε τόσο για να δούμε περαιτέρω τι μπορούμε να κάνουμε για τα παιδιά στην Κερκίνη, γιατί το παιδί πίνει στο σχολείο εκεί. Και μιλάμε για μικροβιακή μηνυκίτιδα, που είναι κάτι λίγο πιο σοβαρό, έτσι. Δεν πρόκειται για άσυπτη υιογενής μηνυκίτιδα. Σύμφωνα με τον Κελπνό, δόθηκαν οδηγίες. Εγώ, χθες που μίλησα και με τον Δήμαρχο, τον κύριο Δομουχτσή, μου είπε ότι σήμερα θα το κλείσει το σχολείο και θα κάνει καθαριότητα με διάφορα αντισηπτικά. Αν και του είπα ότι δεν είναι απαραίτητο αυτό. Παρ' όλα αυτά, για ψυχολογικούς λόγους, ας το κάνει. Το σημαντικό είναι ότι με την επικοινωνία που είχαμε με τον Κελπνό, μας ανέφερε ότι καλό θα ήταν τα παιδάκια που ήρθαν σε πολύ στενή επαφή με το παιδί, κούνται στην ίδια τάξη, κάθονταν σε διπλανά θρανία, είτε σε δύο θρανία, είτε σε μπρος-πίσω θρανία, υπάρχονταν σε πολύ στενή επαφή, ή κάποιος δάσκαλος που ήρθε σε πάρα πολύ στενή επαφή, ήρθε από πάνω με το παιδάκι και τα λοιπά κοντά, καλό είναι να πάρουν κάποια προφύλαξη, χημειοπροφύλαξη που λέμε, κάποια αντιβίωση. Ενημέρωσα τώρα, ήρθε σε επαφή και με την εκπαίδευση, την πρωτοβάθμια εδώ στις Σέρρες και με το σχολείο και κατευθυνθήκαμε να δοθούν αυτές οι αγωγές. Εγώ με τη μητέρα που μίλησα, αυτοί ήδη έχουν πάρει αγωγή φυσικά και οι γονείς και τα αδερφάκια της οικογένειας του παιδιού. Άρα κινούμαστε καλά από άψη προφύλαξης. Σήμερα Δευτέρα, για καθαρά προληπτικούς λόγους και υγιεινής προστασίας, πραγματοποιήθηκε απολύμανση των χώρων στο Δημοτικό Σχολείο της Κερκίνης, παρέμεινε κλειστό, έπειτα από απόφαση του Δημάρχου Συντικής Φώτη Δομουχτσίδη.
κριτήριο που πρέπει να προφυλαχθούν τώρα όπως έγινε, γιατί ήδη μπορεί, ήρθαν σε επαφή ήδη τα παιδάκια με το συγκεκριμένο παιδί, ήδη μπορεί να έγινε η μόλυνση. Γι' αυτό καλό είναι έστω προφυλακτικά, έτσι κάνουν πάντα, δίνουμε κάποια αγωγή με κάποια ειδικά αντιβιωτικά, τα οποία προκαλούν προφύλαξη, δηλαδή δεν αφήνουν να εξαπλωθεί το μικρόβιο αυτό. Τώρα, τα προληπτικά μέτρα που λέμε πάντα, που απαιτούνται είναι να ανοίγουμε, να αερίζουμε τους χώρους, πλύσιμο τα χεράκια και αυτά. Τώρα το κλείσιμο το σχολείο και η καθαριότητα δεν είναι ενδείκνυτα, γιατί ήδη ήταν Σαββατοκύριακο μεσολάβησε, οπότε και το μικρόβιο δεν αντέχει στην ατμόσφαιρα τόσες ώρες. Οπότε είναι πιο πολύ για ψυχολογικούς λόγους. Να σημειωθεί πως οι παιδίατροι από το Υπουργείο Υγείας ζητούν την ένταξη στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών του Εμβολίου. Η πρόληψη μέσω εμβολιασμού συνιστά τη βασική άμυνα απέναντι στην νόσο, αλλά το εμβόλιο παραμένει εκτός Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμών λόγω σταθερά χαμηλής επιδημιολογίας, αλλά και λόγω του γεγονότος ότι η παιδιατρική κοινότητα έχει διαφορετικές προσεγγίσεις για το συγκεκριμένο εμβολιασμό. Κυρίως τα συμπτώματα, η μηνιγκίτιδα είναι ένα νόσημα το οποίο πολλές φορές παραπλανεί, γιατί μπορεί να εκδηλωθεί με άτυπα συμπτώματα στην αρχή και μπορεί να ξεγελάσει τόσο τους γονείς όσο καμιά φορά και τους γιατρούς. Μπορεί, ας πούμε, να εξελιχθεί με συμπτώματα, ας πούμε, ήπια γρήπης, δηλαδή μπορεί να έχει ένα εμπύρετο και πονοκέφαλο, το οποίο το έχουν και άλλα νοσήματα, μια γρήπη, οτιδήποτε άλλο νόσημα, και να μας ξεγελάσει. Και μετά, κατόπιν, απότομα, ευνίδια να εμφανιστούν και άλλα συμπτώματα, όπως πολλές φορές μπορεί να είναι έμετη, κοιλιαλγία, το παιδί να φτάσει σε σύγχυση, να βγάλει εξάνθημα. Εκεί όμως τα συμπτώματα είναι πιο προχωρημένα. Στην προκειμένη περίπτωση, τα συμπτώματα του παιδιού είχε 2-3 μέρες λίγο βήχα το παιδάκι. Το Σάββατο το απόγευμα εκδήλωσε πόνο στο πόδι και πυρετό. Και την Κυριακή το πρωί εμφάνισε εξάνθημα. Και κατόπιν οι γονείς κατευθύνθηκαν στο νοσοκομείο και έγινε έτσι διάγνωση και προχώρησε παρακάτω. Κοιτάξτε, η μηνυγκίτιδα, αν και δεν είναι τόσο συχνή η μετάδοση, τόσο υιογενής όσο και μικροβιακή, αλλά όταν έχουμε μετάδοση μιας μηνυγκίτιδας είναι αρκετά επικίνδυνη. Ειδικά η μικροβιακή είναι επικίνδυνο νόσημα, το ξέρουν όλοι και γι' αυτό όλοι φοβούνται. Και οι γονείς όλοι φοβούνται. Η πρόληψη της μηνυγκίτιδας ενδείκνεται προς το παρόν και έχουμε λύσεις, έχουμε τα εμβόλια της μηνυγκίτιδας. Υπάρχουν 3 σκευάσματα που κυκλοφορούν για τον εμβολιασμό. Τα 2 είναι στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού που εμβολιάζουν τα παιδάκια και συνταγογραφείται 0%. Και το 1 εμβόλιο, το οποίο δυστυχώς δεν συνταγογραφείται δωρεάν, μπορούν οι γονείς να τα αγοράσουν από το φαρμακείο και να το κάνουν. Κάνοντας τα 3 σκευάσματα αυτά για τους μηνυγκιτιδόκους, καλύπτουμε ένα ευρύ φάσμα μηνυγκιτιδόκων από άποψη μηνυγκίτιδας. Αυτή είναι η βασική πρόληψη, ο εμβολιασμός. Τώρα, η υπόλοιπη πρόληψη, είπαμε, κυρίως αποφεύγουμε το συγχρονισμό, πλένουμε τα χέρια μας. Είναι σαν δευτερογενής πρόληψη αυτή. Μάλιστα, να πάμε τώρα στο νέο σκοπό Σερών και να δούμε το ρεπορτάζ που αφορά την ημερίδα που πραγματοποιήθηκε για το πρόγραμμα Εράσμους. 21 μαθητές και 19 εκπαιδευτικοί από 7 χώρες του κόσμου θα φιλοξενηθούν μέχρι το Σάββατο 18 του μήνα στο νέο σκοπό του Δήμου Μανουλή Παπά, στο πλαίσιο του προγράμματος Εράσμους Plus, το οποίο συμμετέχει το γυμνάσιο του νέου σκοπού από τον Οκτώβριο του 2015. Το πρόγραμμα έχει τίτλο «Βοηθήστε τη γη, περιορίστε, ξαναχρησιμοποιήστε, ανακυκλώστε». Οι μαθητές έχουν ηλικίες από 11 έως 16 ετών και θα φιλοξενηθούν σε οικογένειες των μαθητών του γυμνασίου. Και στο σκοπό γίνεται πρώτη φορά και είναι από τα λίγα προγράμματα σε ολόκληρη την Ελλάδα. Δεν είναι πολλά αυτά τα προγράμματα γιατί είναι πολύ μεγάλα προγράμματα. Είμαστε σε μια ομάδα 8 χωρών. Ισπανία, Φιλανδία, Πολωνία, Σλοβενία, Βουλγαρία, Τουρκία και Ισπανία. Δεν κάνω λάθος. Ναι, την είπα. Λοιπόν, είναι 8 χώρες. Εμπλέκονται λοιπόν πάρα πολλά σχολεία, τα οποία ξεκινάνε από δημοτικά μέχρι και λύκεια, δηλαδή είναι κόσμος διάφορος. Το πρόγραμμά μας είναι οικολογικό. Σκοπός μας είναι να διδάξουμε στα παιδιά πώς να ξαναχρησιμοποιούν, έτσι είναι και ο τίτλος του προγράμματος, να ξαναχρησιμοποιούν τα υλικά που καταναλώνουμε στο σπίτι για 2 και 3 φορές. Παραδείγματος χάρη μπορούν να κάνουν από τα υλικά που μπορούν να πετάξουν, να κάνουν δώρα και να τα κρεμάσουν στο δέντρο, το χριστουγεννιάτικο, ή να κάνουν άλλες κατασκευές χρήσιμες για το σπίτι. Ξεκινήσαμε λοιπόν το 2015 με την εργασία αυτή, εγκρίθηκε. Το κόνσεπτ είναι ότι όλες οι χώρες θα ταξιδέψουν σε όλες. Έχουμε κάνει ήδη την Φιλανδία, Las Palmas, Πολωνία. Τώρα είναι η σειρά μας να φιλοξενήσουμε. Αυτή τη χρονιά έχουμε Σλοβενία επίσης τον Απρίλιο και την επόμενη χρονιά έχουμε Λετωνία, Βουλγαρία και Τουρκία.
Είμαστε πολύ ευτυχισμένοι που είναι όλοι εδώ πέρα. Μέχρι τώρα πήγε πάρα πολύ ωραία η φιλοξενία. Είναι ενθουσιασμένοι με τους Έλληνες. Είμαστε και γνωστοί για τη φιλοξενία μας και σήμερα έχουμε την τελετή έναρξης. Κατά τη διάρκεια της παραμονής τους θα πραγματοποιήσουν επισκέψεις σε χώρους οικολογικού, ιστορικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος, όπου θα πραγματοποιηθούν διάφορες δράσεις. Να σημειωθεί πως οι δράσεις των μαθητών όλη την εβδομάδα θα περιλαμβάνουν επισκέψεις στη λίμνη Κερκίνη, στο Σπήλαιο Τσαλιστράτης, στο εργοστάσιο Βιοντίζελ, δραστηριότητες στο κοπηλατοδρόμιο του Πεθελινού, γνωριμία με τα άλογα του Κεθής και περιηγήσεις σε ιστορικά πολιτιστικά μνημεία των Σερών. Σύμφωνα με το κόνσεπτ του προγράμματος, φιλοξενούνται σε δικούς μας στα σπίτια μαθητών μας, γιατί πρέπει να πάρουν τον πολιτισμό. Δηλαδή, να δουν πώς είναι η καθημερινότητα η ελληνική, ο πολιτισμός μας, το εκπαιδευτικό μας σύστημα. Και αυτό γίνεται μόνο αν μένεις μέσα σε μια οικογένεια. Οι καθηγητές φιλοξενούνται μένουν σε ξενοδοχεία. Στην κάμερα της τηλεόρασης επιλογές μίλησε και ο καθηγητής Αγγλικών του 34ου σχολείου της Τερνίβιτσα από την Πολωνία, Ντάνιελ Στιούκερ, και η μαθήτρια Μπάσια, λέγοντας πως το Εράσμους δεν είναι το μοναδικό πρόγραμμα στο οποίο συμμετέχει το σχολείο τους, αλλά έχουν συμμετάσχει και στο Κομένιους, το οποίο είχε θέμα τη διατροφή σε ευρωπαϊκές χώρες. Στη συνέχεια αναφέρθηκαν για το τωρινό πρόγραμμα, στο οποίο λαμβάνουν μέρος και το οποίο σχετίζεται με την ανακύκλωση και το περιβάλλον, λέγοντας πως είναι κάτι πολύ θετικό για τους μαθητές και το μέλλον των παιδιών. Ενώ τέλος πρόσθεσαν πως η Ελλάδα είναι ένα μέρος με μεγάλο πολιτισμό και ιστορία, ενώ η φιλοξενία είναι εξαιρετική. Νιώθουν πως τους ανταποδίδουν για τις ημέρες που τους φιλοξένησαν οι ίδιοι τους Έλληνες στην Πολωνία. Λέιζερ αποτρίχωση μόνο στους ειδικούς. Laser Line Clinics. Ανακαλύψτε τα πλεονεκτήματα του πιο σύγχρονου και ταχύτερου λέιζερ αλεξανθρίτη με ενσωματωμένο ψυκτικό μηχανισμό. Λιγότερες συνεδρίες, μόνιμο αποτέλεσμα, προστασία του δέρματος. Laser Line Clinics. Ηροδότου 7, Κομωτινή. Τηλέφωνο 25310-30901. Laser Line Clinics. Η ειδική στην ομορφιά. Νέο, υπερσύγχρονο σούπερ μάρκετ Κρίστα στο Κύρκοβο της Βουλγαρίας. Μόλις 32 χιλιόμετρα από το κέντρο της Κομωτινής και με μια άνετη διαδρομή, απολαμβάνετε τα ψώνια σας σε πολύ χαμηλές τιμές. Τεράστια ποικιλία επώνυμων προϊόντων, τροφίμων, ποτών, τσιγάρων, κρεάτων και αλαντικών. Σούπερ μάρκετ Κρίστα με τεράστιο άνετο πάρκινγκ, παιδική χαρά και καφέ ζαχαροπλαστείο για ξεκούραστες αγορές. Είμαστε ανοιχτά κάθε μέρα από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, Κυριακές και Αργίες. Σούπερ μάρκετ Κρίστα στο Κύρκοβο της Βουλγαρίας. Έξυπνες αγορές, χαμηλές τιμές. Πώληση χονδρική λιανική. Να περάσουμε τώρα στις αθλητικές μας ειδήσεις. Ήταν της δόξας προσκυνητών στην Πτολεμαϊδα από τον Εορταϊκό με 2-1 σε ένα παιχνίδι όπου οι δύο αποβολές και η άσπρη βούλα έφεραν την άδικη ήττα. Οι αποβολές του Σιδρόπουλου και Περτσά πριν την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου ήταν αυτές που έγιναν την πλάστηκα υπέρ του Εορταϊκού στο παιχνίδι της δόξας προσκυνητών στην Πτολεμαϊδα, όπου αναμετρήθηκαν δύο τελευταίες στη βαθμολογία ομάδες του πρώτου ημιχρόνου της τρίτης εθνικής μετά την ΑΕΠ Οντίο Βατολάκ που έδειχε αποχωρήσει από το πρωτάθλημα. Η ομάδα του Γιάννη Πουρλιάγκα κλήθηκε να διαχειριστεί για ένα ημίχρονο ένα αριθμητικό μειονέκτημα δύο παικτών και τηρουμένων των αναλογιών τα πήγε πολύ καλά αφού έβαλε δύσκολα στον Εορταϊκό, κατάφερε να σκοράρει με εύστοχο χτύπημα πέναλτι του Κεϊτά και σε κάθε περίπτωση παραμένει στη βαθμολογία στο πλέον και οριακά πάνω από τον αντίπαλό του. Παρά το γεγονός ότι η υπόθεση υποβιβασμός έχει κρυθεί και δεν υπάρχει ουσιαστικό ενδιαφέρον, ο αγώνας υποδείχθηκε ιδιαίτερα σκληρός. Με δύο παίκτες του γηπέδου έχουν μάλιστα να κληρονομούν σοβαρούς τραυματισμούς και να μεταφέρουν στο νοσοκομείο, όπως μεταδίδουν βέβαια τα μέσα ενημέρωση της Πτολεμαϊδας. Όμως τραυματισμούς αποκόμισαν και παίκτες του συλλόγου της Ροδόπης, όχι τόσο σοβαρούς ωστόσο. Μία ανατροπή του Βλαδίκα από τον Σιδρόπουλο την ώρα που έβγαινε μόνος απέναντι στο Περτσά είχε ως αποτέλεσμα να δοθεί από το διαιτητή Εσχάτη το ποινό και μάλιστα να κοκκινήσει τον Σιδρόπουλο που πήρε την άγουσα για τα αποδυτήρια. Ο Ιωαννίδης νίκησε το Περτσά και άνοιξε το σκορ και λίγο αργότερα ο τερματοφύλακας της δόξης προσκυνητών είδε και αυτό στην κόκκινη κάρτα του διαιτητή, αφήνοντας την ομάδα του με 9. Ο Αγγελόπουλος μπήκε στον αγωνιστικό χώρο για να κάτσει κάτω από τον γκολπόστ. Το κλειδί βγήκε σε μια εμφανή θέση του Πουλιάγκα να διαφυλάσσει ότι σώζεται. Το παιχνίδι οδηγήθηκε στην ανάπαλο με το σκορ να μένει στο 1-0, αλλά στο 20 λεπτά από την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου ο Εορταϊκός σκόρερ για δεύτερη φορά με τον Καλογιαννίδη και κλείδωσε την νίκη. Παρ' όλα αυτά, έστω και με δύο παίκτες λιγότερους, ο Κεϊτά κατάφερε με προσωπική ενέργεια να μπει στην περιοχή, να ανατραπεί και να κερδίσει το πέναλτι που ίδιος μετουσίασε σε γκολ. Μάλιστα, έχει και δύο ευκαιρίες να πετύχει και άλλο γκολ και πάλι με τον Κεϊτά. Πλέον η δόξα προσκυνητός τρέφει την προσοχή.
συμμετοχή τη στο μάτι τη άλλη εβδομάδα με τον Απόλλωνα Καλαμαριάς. Διαιτητής ήταν ο κ. Κατής από τη Φλόρνα, με βοηθούς του Δράγο και Μωυσιάδη από Φλόρνα και Γαρβενά. Αντίστοιχα, οι συνθέσεις για τον Ιορδαϊκό: Χρυσοστομίδης, Χαραλαμπίδης, Τσοκαταρίδης, Λιάμης, Σεκουλίδης, Μπαλίτσας, Καλογιανίδης, 80 Λιάψης, Τσακανίκας, Γελοσάνη, Ιωαννίδης, 84 Πιστόλας, Βλαδίκα, 46 Μάγκος. Για τους προσκυνητές: Πέρτσα, Σιδηρόπουλος, Κελεσίδης, Καραγενής, 75 Καμζέλας, Λεφής, Τρίχας, Δημητριάδης, Κλής, 45 Αγγελόπουλος και Ιτά, Κατσαρός, 90 Ιωαννίδης και Βάσκος. Να περάσουμε τώρα στο μπάσκετ, σε ένα παιχνίδι διαφήμιση του μπάσκετ με 50 αγωνιστικά λεπτά και ένα κατάμεστο κλειστό γυμναστήριο, γύρω στους 800 θεατές, πολλοί από αυτούς όρθιοι. Η ΑΕΚ Κομωτινής νίκησε με 74-65 στη δεύτερη παράταση των ΓΑΣ Κομωτινής σε ένα αγώνα νευρικό που όμως κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον του κόσμου. Σε ένα παιχνίδι διαφήμιση του μπάσκετ με 50 αγωνιστικά λεπτά και 700 τουλάχιστον και πλέον θεατές στις κερκίδες, με πολλούς να είναι όρθιοι, η ΑΕΚ Κομωτινή συνήθισε με 74-65 το ΓΑΣ Κομωτινή σε ένα αγώνα νευρικό που όμως κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον του κόσμου. Κορυφαίος του αγώνα και της ΑΕΚ Κομωτινής ο Γιώργος Κουτσοβασίλης, μεγάλο παιχνίδι βέβαια και για το ΓΑΣ Κομωτινή από το Χαλίλ Καδίρ. Ο ΓΑΣ Κομωτινή μπήκε πολύ δυνατά και εκμεταλλευόμενος στο νευρικό ξεκίνημα και τα λάθη της ΑΕΚ Κομωτινής στην επίθεση, προηγήθηκε με ένα 12 στα πρώτα 4 λεπτά του παιχνιδιού και διατηρώσει διαφορά πάνω από τους 6 πόντους έξι στην πρώτη περίοδο με σκορ 11-23. Το δεύτερο δεκάλεπτο όμως ανήκε εξ ολοκλήρου στην ΑΕΚ Κομωτινής. Οι τυπικά γηπεδούχοι έκρισαν στην άμυνα τους υποχρεώνοντες τους παίκτες του ΓΑΣ σε άστοχες επιλογές και πολλά λάθη, δέχτηκαν μόλις 2 πόντους σε 10 λεπτά και βρίσκοντας λύση στην επίθεση προηγήθηκαν με το τέλος του ημιχρόνου με 30-25 έχοντας επιμέρους σκορ στη δεύτερη περίοδο 19-2. Στο τρίτο δεκάλεπτο η ΑΕΚ Κομωτινής μπήκε με σκοπό να καθαρίσει το παιχνίδι, όμως πολλά λάθη σε άμυνα και επίθεση και το πάσο των παικτών του ΓΑΣ έφεραν τους τυπικά φιλοξενούμενους μπροστά με 38-41. Εκεί ένα time out του Σωτήρη Κοκκινόπουλου αφύπνισε τους παίκτες της ΑΕΚ Κομωτινής που με ένα σερί 10-0 έκλεισαν τρίτη περίοδο μπροστά με 48-41. Όμως και πάλι οι παίκτες του ΓΑΣ δεν τα κατάφεραν. Με ένα σερί 1-8 στα πρώτο 5 λεπτό της τέταρτης περίοδου έφεραν το μάτς στα ίσα 49-49 και έδωσε μεγάλο ενδιαφέρον στο παιχνίδι. Οι παίκτες της ΑΕΚ Κομωτινής αντέδρασαν, προηγήθηκαν με 54-49. Όμως δύο γρήγορα καλάθια του Σιμάκη έφεραν και πάλι το ΓΑΣ μια ανάση στο σκορ 54-53 20 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Οι παίκτες του ΓΑΣ έκανε συνέχεια φάουλο, ο Χονδρόπουλος ευστόχησε και στις δύο βολές και ΑΕΚ πήρε αέρα τριών πόντων 56-53. Με 14 δευτερόλεπτα να απομένουν, ο προπονητής ΑΕΚ Κομωτινής έδωσε εντολή για φάουλο. Όμως οι παίκτες της ομάδας δεν μπόρεσαν να εφαρμόσουν την οδηγία του προπονητή τους. Οι παίκτες του ΓΑΣ γύρισαν πολύ ωραία την μπάλα, η οποία βρέθηκε στα χέρια του Καναρά και ο οποίος με τρίποντο ισοφάρισε 56-56. Την τελευταία επίθεση της ΑΕΚ η μπάλα έφτασε στα χέρια του Χονδρόπουλου που επιχείρησε τρίποντο από τα 9 μέτρα, το οποίο ήταν άστοχο και στο παιχνίδι οδηγήθηκε στην παράταση. Στην παράταση οι δύο ομάδες συμβάζαν στο σκορ με την ΑΕΚ Κομωτινής να προηγείται με 63-61 και το ΓΑΣ να ισοφαρίσει 63-63 28 δεύτερα πριν το τέλος. Στην τελευταία επίθεση της ΑΕΚ η μπάλα βρήκε Στεφάνια αμέσως μετά ακούσει για το χρονόμετρο των 24 δευτερολέπτων, καθώς το χρονόμετρο είχε πάρει το δευτερόλεπτο μέσα. Οι παίκτες της ΑΕΚ Κομωτινής πήραν το επιθετικό rebound, όμως οι περισσότεροι σταμάτησαν εκεί και 10 πριν πετύχει αθλητική ένωση καλάθι, οι διαιτητές έδειξαν και σταμάτησε ο χρόνος. Παρά τις διαμαρτυρίες παιχτών και πάγκου του γηπεδούχων για το σφύριγμα δεν άλλαξε κάτι και δόθηκε επίθεση τριών δευτερολέπτων στην ΑΕΚ Κομωτινής. Ο Σταματέλος ήταν άστοχος στο τρίποντο και οι δύο ομάδες οδηγήθηκαν σε δεύτερη παράταση. Εκεί μίλησε ο Γιώργος Κουτσοβασίλης και η κούρση των παιχτών του ΓΑΣ. Ο έμπειρος παίκτης ΑΕΚ Κομωτινής με δύο τρίποντες βόμβες έβαλε τέλος στα σχέδια του ΓΑΣ για νίκη, καθώς ανέβασε τη διαφορά στο 71-63 μαζί με δύο βολές του Λεχούδη. Οι παίκτες του ΓΑΣ δεν είχαν λύσει, ήταν άστοχοι στην επίθεση, έκαναν πολλά λάθη και έτσι ΑΕΚ Κομωτινής έφτασε στο τελικό 74-65 στη δεύτερη παράταση. Άριστη ήταν η διαιτησία των Παπαγερίδη και Ντούρα. Δεκάλεπτα 11-23, 30-25 ημίχρονο, 46-41, 56-56 κανονικός αγώνας, 63-63 πρώτη παράτηση και 74-65 το τελικό αποτέλεσμα. Διατίθευσαν, όπως σας είπαμε, Παπαγερίδης, Ντούρας, Άριστη. Για την ΑΕΚ Κομωτινής η σύνθεση Σταματέλος 11, Χονδρόπουλος 10 με 1 τρίποντο, Βάκρυνος 6 με 2 τρίποντα, Λεχούδης 13, Βαχαρίδης συμμετοχή, Κουτσοβασίλης 25 με 4 τρίποντα, Καραμπέκης 6, Παλάκης 3, Λεφής και Μπορμπίδης συμμετοχή. Για το ΓΑΣ Κομωτινής, Σαββίδης συμμετοχή, Κοντζαρίδης 2, Σκεμπή 2, Αθανασίου συμμετοχή, Χατζηδημητρίου 15, Καναράς 7 με 1 τρίποντο, Σιμάκης 11 με 1 τρίποντο, Καλατζής 8 με 2 τρίποντα, Καραμπέκης συμμετοχή και Χαλίλ Καδίρ 20 πόντι. Περάσουμε τώρα να δούμε τι είπαν μετά το τέλος του αγώνα ο προπονητής του ΓΑΣ Κομωτινή Νεοκλής Λεμονίδης, καθώς και ο προπονητής ΑΕΚ Κομωτινής Σωτήρης Κοκκινόπουλος. Ήταν ένα πολύ καλό παιχνίδι. Όπως είπατε και εσείς, ο κόσμος το ευχαριστήθηκε πιστεύω. Δύο παρατάσεις
Πρώτη φορά νομίζω γίνεται αυτό με δύο ομάδες της πόλης. Εγώ είμαι πολύ περήφανος για τα παιδιά μου. Έτσι όπως εξελίχθηκε το μάτς και έτσι όπως ξεκινήσαμε το πρωτάθλημα. Φτάσαμε δηλαδή να κερδίζουμε το ζέφυρο εδώ μέσα, να διεκδικούμε την νίκη με την ΑΕΚ ύστερα από δύο παρατάσεις που τη χάσαμε. Όλα καλά, δεν χάσαμε τίποτα. Συνεχίζουμε εμείς το στόχο μας. Θέλουμε να κάνουμε μια καλή πορεία. Θέλουμε να συνεχίσουμε στο δεύτερο γύρο να είμαστε ανταγωνιστικοί και συνεχώς να έχουμε ανωδική πορεία που νομίζω ότι το έχουμε. Η ΑΕΚ διαθέτει πιο έμπειρους παίκτες. Είναι μεγαλύτερη σε ηλικία. Αφού δεν μπορέσαμε να τους θύρουμε με φάουλ, νομίζω ότι δικαίως το τέλος το πήρανε το παιχνίδι. Πήρανε κάποιες προσωπικές στιγμές τα παιδιά. Οι αντίπαλοι δηλαδή και βάλανε κάποια μεγάλα σούτ, ο Κουτσουβασίλης μας έβαλε δύο τρίποντα και από την αρχή, τη στιγμή που η δεύτερη παράταση ξεκίνησε με μεγάλο πλεονέκτημα για αυτούς δεν είχαμε πλέον και τα ψυχικά αποθέματα αλλά δεν είχαμε και πολλές επιλογές με το Σιμάκι έξω και όχι τόσο καλούς ταγκάρ καταφέραμε και το φτάσαμε εκεί, εντάξει σας λέω είμαι ευχαριστημένος. Παίξαμε με μια πάρα πολύ καλή ομάδα που διεκδικεί την άνοδο και την κοντράραμε στα αίσια. Μια ομάδα που ήμασταν έτοιμοι να διαλυθούμε το καλοκαίρι και είμαστε ένα ανταγωνιστικό σύνολο. Μπορεί τα παιδιά και εγώ και όλοι μας να συναχωρηθήκαμε από την ήττα. Αυτό όμως δεν μας βγάζει από το στόχο μας. Αυτό δεν αναιρεί ό,τι έχουμε πετύχει μέχρι τώρα. Και μέσα στα αποδυτήρια και γι' αυτό άρχισα, τους είπα ότι είμαι ευχαριστημένος από την απόδοσή τους και από την πορεία τους. Θα συνεχίσουμε για το επόμενο άτομο με την Αγία Βαρβάρα. Όλα καλά. Ελπίζω τουλάχιστον ευχαριστήθηκαν οι φίλαθλοι, τουλάχιστον από άποψη διάρκειας. Πιστεύω ότι κερδίσαμε δίκαια, αν και δεν παίξαμε καλά. Αλλά όπως είπα και στα παιδιά μέσα, είναι πολύ σημαντικό να κερδίζεις και όταν δεν είσαι σε καλή μέρα. Όταν δεν σου πάνε κάποια καλά πράγματα. Χτίζουμε αυτοπεποίθηση. Ήταν πολύ σημαντική η ψυχολογική νίκη. Συγχαρητήρια στους παίκτες μου γιατί είχαν τα ψυχικά αποθέματα. Εκεί που το μάτς φαινόταν να φεύγει, να το ξαναγυρίσουμε, και στο τέλος δίκαια να το κερδίσουμε. Ξεκίνησε το παιχνίδι πολύ δυνατά ο ΓΑΣ, με πολύ δυνατή άμυνα. Εμείς είχαμε κακές επιλογές. Πήρε ένα time out, μετά το time out ήμασταν καλύτεροι. Παίξαμε καταπληκτική άμυνα, φάγαμε μόνο δύο πόντους. Διεκδικήσαμε μόνο δύο πόντους στο δεύτερο δεκάλεπτο. Δεν μπήκαμε με την ίδια συγκέντρωση για να το τελειώσουμε το παιχνίδι. Το παιχνίδι κρατιόταν, τα παιδιά του ΓΑΣ είναι για αυτά ψυχωμένα παιδιά. Είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα που φαίνεται είχε και πέντε συνεχόμενες νίκες, έκανε και νίκες μέσα σε δύσκολες έδρες και ήταν απόλυτα ανταγωνιστική. Εμείς θα μπορούσαμε να έχουμε καθαρίσει το παιχνίδι πιο νωρίς. Κάναμε πάρα πολλά λάθη και σε εύκολες φάσεις. Αλλά από εκεί πέρα αυτό που έχω να πω είναι ότι είχαμε τα ψυχικά αποθέματα γιατί στο τέλος μετράει ποιος θα κερδίσει το παιχνίδι. Πώς και να το κάνουμε. Και γι' αυτό τους έδωσα συγχαρητήρια. Η ομάδα είναι στο στόχο της ανόδου. Με βάση το πρόγραμμα, εγώ θέλω να πάμε μέχρι και τα Μουδανιά. Να πάρουμε δηλαδή και τα επόμενα τέσσερα παιχνίδια, αυτό είναι ο στόχος, να μην κάνουμε κάποια γκέλα που λέμε μέχρι τότε και να πάμε μέσα στο Ζέφυρο και να είμαστε πολύ ανταγωνιστικοί. Γιατί ο Ζέφυρος δεν είναι μια ομάδα που θα παρατήσει, ούτε η Χαλκιδόνα είναι ομάδα που σήμερα που έχασε και δεν έχει να κάνει με διαφορά θα τα παρατήσει. Το γκρουπ αυτό των πέντε ομάδων πιστεύω θα κρατηθεί μέχρι το τέλος. Για μας είναι πολύ σημαντικό να πάμε εκεί με συνεχόμενες νίκες, να βελτιώνουμε και την απόδοσή μας. Σήμερα ήταν ένα παιχνίδι ειδικών συνδικών. Όπως πολύ καλά ξέρετε, μου άρεσε φυσικά που το γήπεδο ήταν κατάμεστο και ο κόσμος φαντάζομαι ότι το ευχαριστήθηκε. Όταν κερδίζεις χωρίς να παίζεις καλά, σαφώς και χτίζεις αυτοπεποίθηση. Γιατί λες, έκανα τόσα λάθη, έχασα lay-up. Παρ' όλα αυτά κέρδισα, σημαίνει ότι κάτι άλλο έκανα καλά. Είχα τουλάχιστον ψυχή, δεν το παράτησα, δεν έσκυψα το κεφάλι και στο τέλος κέρδισα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Είχαμε δώσει εντολή να κάνουμε φάουλ στην τρίπλα, δεν το κάναμε, φάγαμε το τρίποντο. Είχαμε εντολή για φάουλ. Είχαμε δώσει εντολή για φάουλ στο time out. Θέλαμε να στείλουμε σβολές για να έχουμε στη τελευταία κατοχή. Είχα και time out εγώ και με αυτή τη λογική ήθελα να κάνουμε φάουλ. Δεν έγινε αυτό που είπαμε, ένα από τα λάθη που κάναμε, τακτικά πάρα πολύ σοβαρό και πήγε το παιχνίδι που πήγε. Έγινε μια φάση μαγική. Σε ένα πολύ κρίσιμο τρίπο, μια μαγική πάσα του Λεχούδη και ένα απίστευτο τρίποντο του Κουτσοβασίλη. Πολύ σημαντικό. Για να μας δώσει την επιπλέον όθηση για την άμυνα. Και νομίζω ότι κάπου εκεί έγινε η πλάστικα μετά από εκείνο το σουτ. Στο σημείο αυτό έφτασε στο τέλος το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Art Channel 3 και στη τελευταία ενημέρωση της ημέρας γύρω στα μεσάνυχτα. Από όλους εμάς, καλό σας βράδυ. Oh.